να περιμένετε λίγο. Έχω δουλειά, ναι. Δεν με ενδιαφέρει αν έχετε νομεράκι. Τι είστε 82 χρονών και τι με νοιάζει εμένα. Εγώ δεν είμαι 82 χρονών. Εσείς γεράστε, εγώ την πληρώνω. Α! Με συγχωρείτε. Καλησπέρα σας. Περάστε έξω. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Μιλήσαμε για ηλικιακό ρατσισμό και αυτό το επεισόδιο έχει σκοπό να δείξει ότι ο ηλικιακός ρατσισμός δεν έχει θέση στο ποδόσφαιρο. Ή τουλάχιστον δεν είχε θέση στο ποδόσφαιρο του παρελθόντος. Διότι θα γυρίσουμε τα ρολόγια μας πίσω, αν και τα ρολόγια μας δεν δείχνουν χρόνο, μήνα και τέτοια, και όπως δεν έχω ρολόγια, οπότε έτσι με μαρκαδόρο. Σκοπαθείς. Ροζέ μιλά. Ένα όνομα βαρύ από την ιστορική του πορεία. Ροζέ μιλά. Ένας Αφρικάνος ποδοσφαιριστής ορόσημο, ένας Αφρικάνος ποδοσφαιριστής ο οποίος οδήγησε το Καμερούν στην περίφημη πορεία του στο Μουντιάλ του 1990, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με την πρώτη υπερδύναμη από την Αφρικανική Ήπειρο, η πρώτη εθνική ομάδα από την Αφρική που πήρε σκάλπ και ακριβά σκάλπ, έτσι. Αλλά ο Ροζέ Μιλά δεν ήταν μόνο αυτό. Δεν ήταν απλώς ένας 85χρονος, 43χρονος, ο οποίος δόξασε το αφρικανικό ποδόσφαιρο στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Όχι. Ήταν ένας άνθρωπος που πήρε το θησαυρό της δόξας του και τον έδωσε με το αζημίωτο σε πυγμαίους, τους οποίους και φυλάκισε. Γυρίζουμε το ρολόι στο 1990, Italia 90, το τελευταίο έτσι πραγματικά old school mundial. Που είχε ακόμα ωραία πράγματα τύπου πιέζεσαι, γύρνα την μπάλα στον τροματοφύλακα. Δεν έχει τίποτα. Και την πιάνει ο τροματοφύλακα, την κρατάει, την βάζει στα μασχάλι, παίρνει λίγο μπρούσκο από ίδρωτα, ελεύθερο. Είναι το τελευταίο μουντιάλ που επιτρέπεται να γυρίζει την μπάλα με τα ποδάρια πίσω και ο τροματοφύλακα να τη μαζεύει. Κοινώ είναι από τα τελευταία μουντιάλ όπου το επιθετικό ποδόσφαιρο ασχίζει ακόμα να βγει λίγο προ τα έξω και να ξεπεράσει κάποιου κανόνε του ποδοσφαίρου. Το 1990 λοιπόν, πάνω και πριν απ' όλα, ανήκει στην εθνική ομάδα του Καμερούν. Και πάνω και πριν από την εθνική ομάδα του Καμερούν, ανήκει σε έναν ποδοσφαιριστή. Στον Ροζέ Μιλά. Ο Ροζέ Μιλά, για τους περισσότερους και τις περισσότερες, μπορεί να μην έχετε συνδέσει το όνομα με την εικόνα. Σίγουρα όμως έχετε δει την εικόνα, εκείνη την περίφημη εικόνα με το χορό του Ροζέ Μιλά, που είναι λίγο χορός σκυλιάς, λίγο Living La Vida Loca, λίγο Ricky Martin, λίγο αυτό που πήγαινε στο σημαία και έκανε τα έτσι του. Έκανε τα έτσι του. Ο Ροζέ Μιλά λοιπόν είναι η σημαία εκείνης της εθνικής, κάπως γερασμένη, και εδώ ξεκινάμε να ξεφυλίζουμε τα ωραία αυτής της ιστορίας. Γιατί όμως έχουμε κολλήσει τόσο πολύ στο Ροζέ Μιλά? Ήταν ένας ποδοσφαιριστής, επιθετικός προφανώς. Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος είχε γράψει πολλά χιλιόμετρα στο γαλλικό πρωτάθλημα, όπως πολλοί Αφρικάνοι ποδοσφαιριστές. Γιατί η Γαλλία ήταν μια από τις ελάχιστες χώρες μέχρι ένα σημείο που έδιναν πρωταγωνιστικό ρόλο στους Αφρικάνους ποδοσφαιριστές εκείνη την περίοδο. Ο Ροζέ Μιλά συμμετέχει και πρωταγωνιστεί σε μικρομεσαίες ομάδες. Σε. Πες καμία ρε, τέλειο. Μπαστιά. Μονακό. Βαλενσιέν. Μόνος μου τα σκέφτομαι. Σεντετιέν. Το Καμερούν όμως, όταν πηγαίνει στο Μουντιάλ, και αυτό είναι κάτι το οποίο δεν ξέρουν πολύ για την ιστορία του Ροζέ Μιλά. Κανονικά δεν είναι να πάει με τον Ροζέ Μιλά. Ο Ροζέ Μιλά έχει σταματήσει το ποδόσφαιρο. Έτσι. Δεν είναι ότι είναι ο ηγέτης της Εθνικής Καμερούν. Ούτε καν. Έχει βγει καλύτερος Αφρικάνος ποδοσφαιριστής, ναι, αλλά είναι 1990 και το βραβείο του Ροζέ Μιλά έλεγε 1976. Σοβαρά. Βεβαίως. Αποφασίζει λοιπόν ο συγκλονιστικός πρόεδρος του Καμερούν, ο Πόλο Μπίγια, έτσι, ο οποίος έχει βγει το 82 πρώτη φορά με ψήφους τύπου 98%, προφανώς γιατί ο άλλος υποψήφιος ήταν ένα σκουπόξυλο, έτσι, σπασμένο κιόλας, πολμπίγια, λαγκωτό. Ο Ροζέ Μιλά τη στιγμή που χτυπάει το τηλέφωνό του και στην άλλη άκρη της γραμμής είναι ο Πόλο Μπίγιας, είναι 38 ετών, 38, και έχει ναι, τύπου 38 ετών, έτσι, τύπου πιπισοφορίκουε. 15 χρόνια στην Ελλάδα, 17, ήρθα 18, έφυγα. Λίο Μπέλεκ. Ήρθε 17, έκατσε 6 χρόνια στην Ελλάδα, έφυγε 21. Λοιπόν, χτυπάει το τηλέφωνο, είναι ο Πόλο Μπίγια, του λέει: Ροζέ, εσένα θέλω, αγόρι μου, να ηγηθείς της ομάδας και να την πας στο Μουντιάλ να ασκήσουμε χασέδες. Ο Ροζέ Μιλά έχει σταματήσει να αγωνίζεται και μάλιστα όταν σταμάτησε να αγωνίζεται, 2 χρόνια πριν το κάλεσμα του Μπίγια, δεν σταμάτησε τύπου στη Γαλλία,
Αλλά μισό λεπτό να κοιτάξω στα χαρτιά μου, γιατί πρέπει να σας το πω ακριβώς όπως είναι γραμμένο. Είναι σε μια υπερπόντια γαλλική κτήση του Ινδικού ωκεανού, στην La Réunion. Καλά το λέω, Στέλιο. Ευχαριστώ. Και φορά τα χρώματα της ιστορικής Zenès Sportive Saint-Pierrois. Της ιστορικής ομάδας, έτσι, κακά τα ψέματα. Ποιος δεν ξέρει. Δηλαδή, πιτσιρικάδες είχαμε μια φανέλα Μπαρτσελόνα, μια φανέλα Manchester United και μια φανέλα Zenès Sportive Saint-Pierrois. Ο Ροζέ μιλά λοιπόν, δέχεται το τηλέφωνο του Πολυμπίγια, του λέει πρόεδρε, μια στιγμούλα. Του λέει ο πρόεδρος, τι μια στιγμούλα, μισούγα. Πέρασε το αεροπλάνο, τώρα τελείωνε. Του λέει ο Ροζέ, μιλά, πρόεδρε, μια πλακίτσα κάναμε. Φύγαμε για Ιταλία, τα λέμε εκεί. Ξεκινάει το Μουντιάλ, πρώτο παιχνίδι με Αργεντινή. Πρώτο μυθικό βήμα της Εθνικής Καμερούν, χωρίς Ροζέ μιλά ακόμα, γιατί την λάμψη την παίρνει ο Φρανσουά Ομάν Μπιγίκ, ο θηριώδης σέντερφορ του Καμερούν, που με μια κεφαλιά εξωφρενικά δύσκολη, η αλήθεια είναι, άμα τη δείτε, υπάρχει σε αυθονία στο YouTube, σκοτώνει την παγκόσμια πρωταθλήτρια Αργεντινή. Το 1-0 γράφει, το Καμερούν ξεκινάει με μπαμ το Μουντιάλ του 1990. Στη συνέχεια, ο Ροζέ Μιλά βάζει δύο γκολάκια στον επόμενο αγώνα και μας βάζει στο κόλπο του περίφημου χορού του. Πρώτο το Καμερούν, πρώτο στον όμιλο. Στον επόμενο γύρο το Καμερούν αντιμετωπίζει την Κολομβία, του Φρέντι του Ρινκόν και του Ρενέ Χιγκίτα, full time τερματοφύλακα, χομπίστα απαγωγέα. Έτσι. Ο Ροζέ Μιλά βάζει και εκεί γκολάκι, δύο γκολάκια μάλιστα, και το δεύτερο του γκολ είναι αυτό το οποίο περνάει στην ιστορία, γιατί είναι η περίφημη φάση όπου ο Ρενέ Χιγκίτα τη βλέπει παγκόταρμας, την κλέβει ο Ροζέ Μιλά και πλασάρει σε άδεια εστία, στέλνοντας την Εθνική Καμερούν στους 7 ουρανούς. Η συνέχεια ασφαλώς εντάξει, ήταν λίγο anticlimactic, παίζουν με την Αγγλία, προηγούνται 2-1 στο 83 και εκεί αναλαμβάνει δράση ο Γκάρι Λίνεκερ, που με δύο γκολ, ένα στην κανονική διάρκεια του αγώνα για το 2-2 και ένα γκολ στην παράταση με δύο πέναλτι, στέλνει την Αγγλία στα ημιτελικά, εκεί που πέφτει λίγο γερμανικό στυλιαράκι, έτσι, το οποίο ακόμα ως μισός Άγγλος μας τσούζει. Ο Ροζέ Μιλά θα πάει και στο Μουντιάλ του 1994 σε ηλικία 43 χρονών, όχι τόσο αποτελεσματικό το Καμερούν τότε, γιατί αποκλείεται στη φάση των ομίλων. Κάπου εκεί τελειώνει λίγο η καριέρα του, γι' αυτό και όλα σε συνεργασία με τον Πολ Μπίγια παίρνει και ένα πόστο ωραίου του Γενικού Διευθυντή της Εθνικής Ομάδας του Καμερούν, whatever the fuck that may mean, έτσι, και επειδή του φτιάξε λίγο, του ξύπνησε το οργανωτικό δαιμόνιο, έναν χρόνο, μάλλον δύο χρόνια μετά το Μουντιάλ, σου λέει, δεν φτάνει να προσφέρω στο καμερουνέζικο ποδόσφαιρο, πρέπει να προσφέρω και στον απλό λαουτζίκο της χώρας. Και λέει, ποιους μπορώ να βοηθήσω, τους μικρούς. Στην κυριολεξία, γιατί ο Ροζέ Μιλά λέει, θα μαζέψουμε τους πυγμαίους από τα δάση και θα οργανώσουμε ένα τουρνουά ποδοσφαίρου πρώτης διαλογής με τα έσοδα να πηγαίνουν στις τοπικές κοινότητες των πυγμαίων για να βοηθήσουν την εκπαίδευση, την ιατρική της φροντίδα και. Μέχρι εδώ καλά. Δηλαδή λες, ρε Ροζέ, μπράβο ρε μεγάλε, μια χαρά. Οι πυγμαίοι, σε περίπτωση που δεν ξέρετε, είναι ας πούμε ένα κοντό είδος, θα το πω έτσι. Δεν τους λες νάνους τύπου σε φαντασιακό επίπεδο, έτσι, δεν είναι, ξέρω εγώ, dwarves τύπου με double battle axes και τέτοια, με μουσια και κράνη, με κέρατα και αυτά τέτοια πράγματα, αυτά είναι Lord of the Rings, άλλο πράγμα τελείως, Tolkien, έτσι, δεν τα μπερδεύουμε, έτσι, δεν, elves και τέτοια, δεν έχει τέτοια. Αν γουστάρετε ρε παιδί μου, υπάρχουν και αντιερωτικές ταινίες. Με Tolkien. Ναι, ναι, και με Tolkien και με κοντούς ανθρώπους. Δεν λέω ότι ενδέχεται. Όχι, δεν θα το συνεχίσω. Γιατί και στο τέλος του Lord of the Rings υπάρχει το καράβι που παίρνει το Φρόντο και τον πηγαίνει. Και όλοι κοντοί μέσα μπήκανε. Δεν ξέρω αν θυμάστε. Ξυπόλυτη κιόλας, ε. Α, μονίμως ξυπόλυτη. Πάει, νομίζω ξεφύγαμε. Ναι, ναι. Μαζεύει λοιπόν τους πυγμαίους και λέει. Εγώ είμαι ο Ροζέ Μιλά. Του λένε πυγμαίοι, φυσικά. Μέχρι και εμείς ξέρουμε που ζούμε μέσα στο δάσος, ξέρουμε ποιος είσαι, ρε Ροζέ. Λέει, εγώ λοιπόν θα σας φροντίσω. Θα κάνω ένα τουρνουά. Και τα λεφτά που θα βγάλουμε, τα εκατομμύρια που θα βγάλουμε, θα πάνε όλα σε εσάς. Λένε οι πυγμαίοι, ρε εσύ, τι γίγαντας κυριολεκτικός και μεταφορικός είσαι εσύ. Έτσι, για μας προφανώς. Λοιπόν, οργανώνει το φεστιβάλ, 50 άνθρωποι εμφανίστηκαν και είπανε θέλουμε να πληρώσουμε εισιτήριο, 50 άνθρωποι. 50. Μισοί εκ των οποίων εκδιώχθηκαν από το γήπεδο επειδή έβριζαν τους πυγμαίους. Έτσι. Σε αυτό το τουρνουά, θρύλος! Οι ομάδες έχουν κάτι ονόματα τύπου τα μελισσοτσιμπήματα του Λομίε και τα μυρμήγκια του Σαλαμπούμπε, ας πούμε, κάπως έτσι.
ή του Σαλαμπουμπέ, εν πάση περιπτώσει, για να είμαστε και γεωγραφικά σωστοί. Αλλά τα προβλήματα ξεκινάνε όταν ξεκινούν οι καταγγελίες. Ποιες είναι αυτές? Είναι αρκετά σοβαρές. Όχι τόσο αστείες. Εξηγούμε. Γίνονται λοιπόν καταγγελίες ότι 120 πυγμαίοι κρατούνται παρά τη θέλησή τους για τη διάρκεια του τουρνουά σε αποδυτήρια μέσα στο γήπεδο, χωρίς φαΐ και νερό, και τους φυλάει ένας μπράβουλας με κοντομάνικο Σαντάμ Χουσέιν. No joke, δεν το φαντάστηκα. Ρωτάνε ρε παιδί μου, γιατί είναι με ευθύνη του Μουλιά και των διοργανωτών. Του λένε ρε παιδιά, τι κάνετε ας πούμε. Για το καλό, για καλό τους φέραμε τους ανθρώπους και τους έχετε φυλακισμένους σε ένα υπόγειο και αποδυτήριο. Και λένε πάρα πολύ σωστά, οι υπεύθυνοι του τουρνουά παίζουν καλύτερα όταν είναι νηστικοί. Και σχετικά με τη φυλάκιση δηλώθηκε από τις, από τις φωνές των διοργανωτών. Δεν ξέρετε εσείς τους πυγμαίους, είναι δύσκολο να τους ελέγξει κανείς. Οπότε τους φυλακίζουμε, τους απειλούμε και όλα καλά. Αλλά επειδή ο Ροζεμιλά δεν είναι αυτό, δεν είναι ένας εκμεταλλευτής ψυχών. Την τελευταία ημέρα λέει, δεν θα μου χαλάσετε εμένα το καλό που πάω να κάνω ως Καμερουνέζος Ιησούς των πυγμαίων. Δεν θα μου το χαλάσετε εσείς. Και λέει, θα στήσω μια συναυλιάρα, θα φέρω τον κόσμο, θα γίνει χαμός, όλα τα αστέρια της σύγχρονης pop. Και μετά λέει, περίμενε μια στιγμή. Οι τραγουδιστές θα κοστίσουν λογικά. Ποιο να φέρω? Να φέρω τους Ρυφηφοί? Όχι. Να φέρω τους εκείνος και εκείνος? Δύο, είναι φτηνοί? Όχι. Να φέρω τα παιδιά από την Πάτρα? Όχι. Και γιατί να μην τραγουδήσω εγώ, λέει ο Ροζεμιλά. Και αυτό ακριβώς κάνει. Τραγουδά ο Ροζεμιλά μόνος του, χωρίς άλλο καλλιτέχνη. Συναυλία υποστήριξης πυγμαίων, πρώτη φωνή και τελευταία, Ροζέ motherfucking Μιλά. Φίλες και φίλοι, γιατί αυτός είναι ο Ροζεμιλά. Ο 80χρονος, 43χρονος. Ροζεμιλά, από έναν στην ψυχή πυγμαίο. Φιλάκια πολλά. Να έρθεις στον Άγιο Ελευθέριο να μας πεις ένα τραγούδι. Σε ευχαριστώ πολύ.